Κατσούνε σαν κι αυτές που έχεις στη συλλογή σου, όποτε τσι χρειαστείς θα βρίσκονται μαζί σου. Γεια σας. Μεταφερόμαστε λοιπόν στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, σε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τις κατσούνες. Εμείς εδώ στη Λαμία βέβαια τις λέμε γκλίτσες, τις χρησιμοποιούν κυρίως οι κτηνοτρόφοι. Μάρκο, θα θέλουμε αρχικά να μας πεις δύο λόγια για το τι ακριβώς είναι οι κατσούνες και πώς παρασκευάζονται. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και από την Κρήτη. Οι κατσούνες ουσιαστικά έχουν την ίδια χρήση με την γκλίτσα. Mm-hmm. Είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, το οποίο το χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι και εμείς ουσιαστικά προσπαθούμε να τους δώσουμε και άλλες χρήσεις, έτσι ώστε να ξαναρχίσουν οι νεότεροι να τις χρησιμοποιούν σε πεζοπορίες, εξορμήσεις και τέτοια. Mm-hmm. Με διάφορα βιντεάκια που βλέπουμε ωστόσο στα social media, βλέπουμε ότι ασχολείται κυρίως ο πατέρας σου, ενώ εσύ σαν ψηφιακός δημιουργός που είναι κατεξοχήν το επάγγελμά σου, προσπαθείς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο να προωθήσεις αυτή τη δουλειά, σωστά? Πολύ σωστά. Η τέχνη προέρχεται από τον πατέρα μου. Μαθαίνω κι εγώ σιγά σιγά, βαδίζω στα χνάρια του. Αλλά το κομμάτι μου εμένα είναι το ψηφιακό, η ψηφιακή διαφήμιση. Οπότε ο καθένας προς το παρόν στο είδος του κάνει το κομμάτι του και εγώ προσπαθώ μέσα από τα social media να προσεγγίσω νέους χρήστες. Η ιδέα ωστόσο παρασκευής για τις κατσούνες ήταν κατεξοχήν της οικογένειάς σας, ήταν κάτι που ασχολούνταν οι περισσότεροι στην οικογένειά σου, ήταν κτηνοτρόφοι ή προέκυψε στην πορεία? Προέκυψε στην πορεία, δεν ήταν κτηνοτρόφοι. Ο πατέρας μου έχει στην οικογένειά του κτηνοτρόφους, από εκεί έχει μάθει και την τέχνη. Ωστόσο, η βασική του δουλειά ήταν οικοδόμος. Mm-hmm. Στην πορεία όμως, με την κρίση που ήρθε στην οικοδομή, άρχισε να ασχολείται με κατσούνες. Εκεί λοιπόν κάπου, για να βοηθήσω κι εγώ, σκέφτηκα ότι ίσως αυτό μπορεί να είναι μια καλή ιδέα για να βγάζει ένα εισόδημα από εκεί. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μας. Mm-hmm. Πώς παρασκευάζονται ωστόσο? Βλέπουμε ότι είναι ένα ξύλο, όλοι ξέρουμε ότι δεν λυγίζουν εύκολα τα ξύλα. Πώς ακριβώς φτιάχνεται για να έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα? Λοιπόν, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει μεράκι, θέλει να αφιερωθείς σε κάθε ξύλο. Ουσιαστικά η διαδικασία έχει ως εξής. Πρέπει να κόψουμε τα ξύλα, πηγαίνουμε στα βουνά ή ουσιαστικά σε κάποιες περιοχές όπου μπορεί να χρειάζονται και καθαρισμό, μας φωνάζουν, επειδή γνωρίζουν εδώ οι ντόπιοι ποια είναι η δουλειά μας. Κόβουμε λοιπόν τα ξύλα, τα βάζουμε στο νερό, τα μουλιάζουμε να μαλακώσουν, τα ζεσταίνουμε και μαλακώνουν ακόμα περισσότερο και μετά γυρίζει λες και είναι τόσο απλά, λες και είναι απλά ένα χαρτί. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν ξέρουμε τη σύσταση και το πόσο σκληρό είναι ένα ξύλο, να το βλέπεις πόσο εύκολα λυγίζει για να πάρει αυτή την κούρμπα. Mm-hmm. Ωστόσο, ασχολείσαι και εσύ, προσπαθείς να δημιουργήσεις κατσούνες ή είναι αποκλειστικά στην ευχαίρεια του μπαμπά σου? Προς το παρόν ακόμα μαθαίνω. Προσπαθώ να μάθω την τέχνη, γιατί ο σκοπός μου είναι να μην χαθεί αυτή η τέχνη όσο mm-hmm. περνούν τα χρόνια. Οπότε δεν μπορώ να επικοινωνήσω κάτι τέτοιο αν εγώ ο ίδιος δεν ξέρω να κάνω κατσούνες. Mm-hmm. Οπότε μαθαίνω, δεν είμαι τόσο καλός τεχνίτης ακόμα σαν τον μπαμπά μου, αλίμονο. Ο άνθρωπος το κάνει χρόνια. Αλλά νομίζω ότι το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Κάτι θα έχω πάρει, δεν μπορεί. Ουσιαστικά είσαι καλλιτέχνης στο επάγγελμά σου. Προσπαθείς με άριστο τρόπο, οπότε έχουμε δει και στην ιστοσελίδα που έχετε στο διαδίκτυο για την προώθηση των κατσούνων. Πώς ακριβώς προέκυψε αυτή η ιδέα σου, πώς ξεκίνησες δηλαδή να φτιάξεις αυτό το ηλεκτρονικό site για να μπορέσεις να διαφημίσεις τη δουλειά του μπαμπά σου αλλά και να προωθήσεις τα προϊόντα? Η ιδέα προέκυψε να φτιάξω το site γιατί είναι ένα άγνωστο, ήταν ένα άγνωστο προϊόν, ειδικά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ γνωστές οι γκλίτσες. Mm-hmm. Οι κατσούνες δεν είναι το ίδιο γνωστές όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και πάρα πολλές φορές με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε θέλω να τις δω, θέλω να τις πιάσω. Και υπάρχει μια απόσταση στο διαδίκτυο που δεν μπορείς να έχεις αυτή την πολυτέλεια. Οπότε εκεί κάπου σκέφτηκα ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα site ώστε να ανεβαίνει μία-μία κατσούνα με βιντεάκι, με φωτογραφίες, για να ξέρει ακριβώς ο παραλήπτης τι είναι αυτό που θα πάρει στα χέρια του. Αυτός ήταν ο σκοπός του site. Mm-hmm. Και ουσιαστικά βοηθάει και εμάς για να στήσουμε όλη αυτή την επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε, μπόρεσα εγώ να βοηθήσω τον πατέρα μου, αλλά και να βοηθηθώ κι εγώ στα πρώτα μου βήματα που έκανα το digital marketing. Mm-hmm.
Ωστόσο, οι πωλήσεις εστιάζουν κυρίως σε πωλήσεις εσωτερικού ή δίνεται και στο εξωτερικό? Δίνουμε και στο εξωτερικό. Όσες έχουμε στείλει στο εξωτερικό έχουν φτάσει κανονικά, γιατί είχαμε κάποιους φόβους. Τελικά έχουν φτάσει παντού. Έχουμε στείλει σε πάρα πολλά σημεία. Η μεγαλύτερη πίτα είναι Ελλάδα βέβαια, αλλά ναι, δειλά-δειλά βγαίνουμε και προς το εξωτερικό. Τέλεια. Θα ήθελα βέβαια να σε ρωτήσω, σαν νέος που επέλεξες να μείνεις στον τόπο σου, να δημιουργήσεις εκεί και να μην αναζητήσεις την τύχη σου στη ζωή σου σε κάποια άλλη μεγαλύτερη πόλη. Θέλουμε να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα, πόσο σημασία έχει οι νέοι που είναι από την επαρχία να ζούνε και να μπορούν να εξελίσσουν τη δουλειά τους σε κάποιο χωριό της περιφέρειας. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί αν υπολογίσουμε ότι τη χρονιά που τελείωσα εγώ το ψηφιακό μάρκετινγκ δεν ήταν τόσο διαδεδομένο όσο είναι σήμερα, έπρεπε να αποφασίσω αν θέλω τελικά να ζήσω εδώ ή αν θα πρέπει να φύγω σε κάποια πρωτεύουσα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που το κάνω, δηλώνω πάρα πολύ ευτυχισμένος για την επιλογή μου, πολύ γεμάτος. Ζωρίστηκα, το προσπάθησα και νομίζω ότι όταν κάτι θελήσεις και το προσπαθήσεις, μπορείς σίγουρα να το καταφέρεις. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη λύση η φυγή. Για κάποιους μπορεί να είναι, ίσως όχι για όλους. Και ακούστε τι έχω να σας πω. Τέτοια κατσούνα στη βαρύ δεν έχεις ξαναπιάσει. Και δά που τη διάλεξες, όπου ποθείς θα φτάσει. Καλά τρομερή. Εντάξει. Η καλύτερη μαντινάδα που έχω βγάλει. Μη σας πω που έχει βγει, ούτε καν. Δεν την έχει ακούσει κανένας παρά μόνο εσύ. Και περιμένω τα σχόλιά σου να μου πεις. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει να συνεχίζω να βγάζω μαντινάδες? Ή να αλλάξω επάγγελμα? Αλλάξω επάγγελμα. Βέβαια, μαντινάδολόγος ούτε είμαι ούτε θέλω να γίνω. Χιούμορ και καλή καρδιά έχω και τη μοιράζομαι μαζί σας. Όχι η καρδιά, το χιούμορ. Ωστόσο, έχουμε δει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί που στην Κρήτη έχετε τις μαντινάδες, εσύ έχεις μετατρέψει λίγο τον όρο σε κατσουνάδες, αν δεν κάνω λάθος, αν παρακολουθείς κάποιος στο Instagram ή το κανάλι σου στο YouTube. Πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ, βέβαια, διστακτικά έχω ξεκινήσει τελευταία να το κάνω αυτό. Κάτι που με αντιπροσωπεύει είναι η δημιουργικότητα. Και την εκφράζω με αυτόν τον τρόπο. Ώρες-ώρες νομίζω απλά ότι δεν κάνω τη δουλειά μου, ότι απλά κάνω το χαβαλέ μου και έχει μετατραπεί σε δουλειά. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που το λέω αυτό, αλλά πραγματικά κάθε φορά έβλεπα κάποιες κατσούνες και μιλούσα με κάποιους ανθρώπους όπου τους γνώριζα, γιατί προσπαθούσα να τους βρω κάτι που να τους ταιριάξει, και είχα κάποιες εμπνεύσεις και προσπαθούσα να βγάλω μαντινάδες. Δεν είμαι ωστόσο μαντιναδολόγος, το προσπαθώ όμως, έχω το δημιουργικό κομμάτι. Και για να μην έχω παρεξηγήσεις, δημιούργησα έναν καινούριο όρο, τις κατσουνάδες, όπου ουσιαστικά πλέον λέω τις δικές μου, σε εισαγωγικά, μαντινάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν μέσα τη λέξη κατσούνα, βέργα ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, και μπορώ να κάνω και εγώ το χαβαλέ μου και να αφιερώνω στους ανθρώπους μου και στους ανθρώπους στους οποίους έχω εξυπηρετήσει και με έχουν γνωρίσει, τις κατσουνάδες. Σας έχω ετοιμάσει και σε εσάς, μόλις βρούμε λίγο χρόνο. Φυσικά. Λοιπόν, το Star Κεντρικής Ελλάδας να επιλέγετε να βλέπετε δελτία είναι τα πιο αξιόπιστα σε όλη τη Λαμία. Πάρα πολύ ωραία. Και έχω κι άλλο ένα. Φυσικά, για να ακούσουμε. Οι κατσούνες είναι αφορμή στις ειδήσεις να τα πούμε και το μεράκι μας για αυτές μαζί σας να μοιραστούμε. Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Είσαι καλλιτέχνης τόσο στην ψηφιακή δημιουργία, όσο και στις κατσουνάδες, που είναι πλέον ένας δικός σου όρος, θα μπορούσαμε να πούμε, έχεις το αποκλειστικό copyright. Πραγματικά, Μάρκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και να συνεχίσεις πραγματικά να κάνεις αυτό που αγαπάς, που σε κάνει χαρούμενο, και να προωθείς το μεράκι του μπαμπά σου μέσα από το διαδίκτυο, αυτό το νέο τρόπο πώλησης προϊόντων και διάθεσης σε όλο το κοινό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά μας έχετε βοηθήσει και μας έχετε στηρίξει τόσο σε όλο αυτό που κάνουμε, που δεν έχω λόγια. Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι δική μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.